Ο πρώτος δάσκαλος ήρθε αγριεμένος από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 1954 πήγαμε 7 Έλληνες στην Αμερική. Δεν γνωρίζαμε το πόσο δύσκολο ήταν το σχολείο της Αμερικής και έπρεπε να βγάλουν πάρα πολύ γερούς και αποφασισμένους ανθρώπους. Η τρίτη εβδομάδα του σχολείου για τους Αμερικάνους ήταν η Hell Week και όποιος μπορούσε να περάσει Hell Week εκρίνονται για κατάλληλος να συνεχίσει την εκπαίδευση. Hell Week σημαίνει η εβδομάδα του διαβόλου, έτσι. Η εβδομάδα του διαβόλου, μάλιστα. Είναι πράγματι η εβδομάδα του διαβόλου. Την ξεκινήσαμε 156 μαθητές Έλληνες, Τούρκοι, Ιταλοί, Ολλανδοί και οι περισσότεροι ήταν Αμερικάνοι. Την περάσαμε εκείνο τον καιρό, 19 Αμερικανοί και ένας από τον ΝΑΤΟ. Πέρασα μόνον εγώ. Και μάλιστα με πτυχίο excellent. Αυτή την εβδομάδα του διαβόλου την περνάνε και οι Έλληνες βατραχάνθρωποι στη σχολή των ΟΗΚ. Πολλοί δεν αντέχουν και τα παρατάνε. Αυτοί που θα μείνουν μέχρι τέλος είναι αυτοί οι άντρες από Ατσάλι που ζουν την ένταση στα άκρα της. Κάποιοι από αυτούς αντιμετωπίζουν σήμερα τους πειρατές στον Ινδικό ωκεανό. Ο συμπιεφελής της ομάδας Ορθοδόξου Πολέμου 6 της Διοίκησης Υποβρυχίων Καστροφών συμμετείχα στην πρώτη αποστολή που έγινε στα πλαίσια της συνατοικής δύναμης, της μόνης συνατοικής δύναμης, στην περιοχή της Σομαλίας, Κένιας και γενικά του Ινδικού ωκεανού. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ζωής του βατραχανθρώπου του πολεμικού ναυτικού? Τα χαρακτηριστικά της ζωής του βατραχανθρώπου του πολεμικού ναυτικού είναι η ένταση, πάνω απ' όλα. Όπως έχουμε μάθει όλοι εδώ πέρα, η ένταση είναι το α και το ω, που συνεπάγεται και κίνδυνο. Έχουν μπει στο αίμα μας όλα αυτά τα χρόνια, είναι ένα πράγμα που αγαπάμε όμως, πραγματικά. Είναι η ίδια μας η ζωή. Ο καθένας από εδώ μέσα έχει ένα υψηλό σκοπό, ένα υψηλό στόχο, που είναι η αποστολή του, είναι τα πιστεύω του που έχει, η πατρίδα του, η δουλειά του, η υπηρεσία του και να φέρει πέρας οποιαδήποτε αποστολή του έχει ανατεθεί. Τα θεμέλια για τη σκληρή εκπαίδευση των βατραχανθρώπων έστησε πριν 50 περίπου χρόνια ο μεγάλος δάσκαλός τους, ο πρώτος Έλληνας βατραχάνθρωπος, ο κ. Καρτελιάς. Ήξερε αυτός τι έπρεπε να κάνει. Στη Hell Week τρώγαμε μέσα σε παγωμένες λίμνες, κολυμπάγαμε σε λάσπες. Τα ξημερώματα που οι λίμνες, οι ελώδεις περιοχές είχανε, πιάνανε πάγωβο πάνω, μας βάζανε να κάνουμε πορεία στις παγωμένες λίμνες. Έπρεπε να σπάμε με τις μπουνιές στον πάγο και να προχωράμε μέσα σε αυτά τα έλη. Και όταν βγαίναμε έξω ήταν ξυλωμένα, τα πόδια ήταν κοκαλωμένα. Την τροφή μας τη δίνανε ενώ τρέχαμε. Μας πετάγανε τις κονσέρβες τις οποίες πιάναμε και μας πηγαίνανε σε ελώδη περιοχές μέχρι το λαιμό νερό. Ανοίγαμε τις κονσέρβες και έπρεπε να φάμε μέσα στη λίμνη το παγωμένο νερό. Την ώρα που είμαστε έτοιμοι και αρχίζαμε να τρώμε, οι Αμερικάνοι πυροδοτούσαν το ναρκοπέδιο που είχαν φτιάξει γύρω από εμάς από τη λίμνη και ανέβαινε το νερό 100-200 μέτρα, έπεφτε πάνω μας. Χάναμε τις κονσέρβες και οι Αμερικάνοι με το φορητό τη Λεβούα φωνάζανε «How are you happy?» Εμείς όλα τα κορίδια φωνάζουμε «Yes! Θέλει κανένα να φύγει?» «No!» Και αυτές ήτανε, έτσι ήτανε το φαγητό μας πολλές φορές εκεί. Περάσατε λοιπόν μια πολύ σκληρή εκπαίδευση στην Αμερική και επιστρέφετε στην Ελλάδα πότε, ποια χρονιά? Το 1957 με κάλεσε το Αρχηγείο Ναυτικής Εκπαίδευσης του Σκαραμαγκά για να ξεκινήσω, να κάνω επιλογή ναυτών για να ξεκινήσει το πρώτο σχολείο. Έγινε η πρώτη επιλογή με περίπου 300 εθελοντές, ναύτες, οι οποίοι θέλανε να γίνουν βατραχάνθρωποι. Λοιπόν, εγώ έκανα μία πολύ σκληρή επιλογή. Οι πρώτοι 300 φύγαν όλοι. Δεν έμεινε κανείς. Μουσική
γιος σας υπηρετεί στην ομάδα υποβρύχιων καταστροφών. Ναι. Ποιες είναι οι δικές σας ανησυχίες και οι δικοί σας φόβοι? Πάρα πολύ. Μεγάλη ανησυχία και πολύ φόβοι, αλλά δεν τους εκφράζω. Τους κρατάω για μένα και δεν θέλω να το φορτώνω και με τις δικές μου, με τους δικούς μου φόβους. Έτσι κι αλλιώς τους ξέρει να με διαβάζει. Ακόμα και όταν μιλάω, καταλαβαίνει πώς νιώθω. Δεν το ρωτάω ποτέ για όλα αυτά που δεν θέλει να μου μιλήσει. Συναισθάνεστε την αγωνία των δικών σας ανθρώπων, της οικογένειάς σας, κάθε φορά που φεύγετε για να πάτε σε κάποια πολύ δύσκολη αποστολή? Αυτό το σκέφτομαι λίγο στην αρχή. Εν συνεχεία, δεν έχω τα περιθώρια να σκεφτώ πάρα πολύ συναισθηματικά, γιατί οι αποστολές είναι πάρα πολύ δύσκολες, απαιτούν μεγάλη αυτοσυγκέντρωση και αφιέρωση στο σκοπό. Ποια ήταν η πιο δύσκολη κατάσταση που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε? Ήταν ένα πρόβλημα, τέλος πάντων, υγείας, το οποίο προέκυψε. Εκεί είδα πόσο πολύ ενωμένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Είδα ότι όλη αυτή η ομάδα είναι μια γροθιά, είναι μια οικογένεια. Σχεδόν δεν χρειαζόταν να πάω κοντά του, γιατί όλοι αυτοί συμπεραστεκόταν σε ένα βαθμό που ήταν και η μητέρα και ο πατέρας και τα αδέλφια. Σίγουρα η αγωνία των δικών σου είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό συνήθως αποφεύγουμε να τους λέμε τι θα κάνουμε ακριβώς και που πηγαίνουμε. Και αυτό πιστεύω ελαττώνει την αγωνία τους και τη στεναχώρια τους. Τι είναι εκείνο που σας κάνει να ρισκάρετε τόσο πολύ? Είναι το γεγονός ότι δεν εκτιμάτε την αξία της ζωής όσο την εκτιμούμε όλοι οι υπόλοιποι, ή τα ιδανικά σας είναι πολύ ψηλότερα από το να, πολύ ψηλότερα από το να σκέφτεστε απλά τον εαυτό σας? Πιστεύω εκτιμούμε πιο πολύ την αξία της ζωής με τις στερήσεις που υπάρχουν εδώ μέσα. Αυτό μας κάνει να μας εξετάρει ο κίνδυνος είναι τα ιδανικά στα οποία πιστεύουμε. Δηλαδή, που ήρθαμε εδώ μέσα. Η πατρίδα μας, η θρησκεία μας, αυτά μας κρατάνε εδώ μέσα και μας κάνουν να ξεπερνάμε τον κίνδυνο. Οι οικογένειές μας έχουν καταλάβει πώς νιώθουμε και ποια είναι η αγωνία μας μέσα στις αποστολές. Και το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να μας συμπαραστέκονται και στο τέλος εμείς θα τους ευχαριστήσουμε για αυτό που κάνανε. Φοβάστε? Φοβάμαι. Φοβάμαι. Μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Είναι αλεξίπτωτα, είναι πυροκροτικά, είναι χίλια μύρια. Σαφώς και φοβάμαι. Απλώς δεν το δείχνω. Βλέπουμε ανθρώπους που θεωρούμε ότι είναι άτρωτοι. Παρ' όλα αυτά δεν πάβουν να είναι παιδιά. Ευαίσθητοι άνθρωποι. Είναι παιδιά ευαίσθητα, είναι παιδιά τα οποία κλαίνε, είναι παιδιά τα οποία αναπτύσσουν μια πάρα πολύ μεγάλη φιλία, σχεδόν αδελφοσύνη. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό όσον αφορά τους γονείς, του ενός ή του άλλου. Πολλές φορές φιλοξενούνται ο ένας τους γονείς του άλλου. Είναι σκληροί, ίσως να έχουν αυτό το τοίχο μπροστά τους της σκληράδας. Στο βάθος, τα μάτια τους πολλές φορές λάμπουν από δάκρυα. Αν θα μπορούσατε να στείλετε ένα μήνυμα μέσα από την εκπομπή στην ελληνική κυβέρνηση, ως μητέρα ενός παιδιού που αφιερώνει όλη τη ζωή σε αυτό, ποιο θα ήταν? Ότι τελικώς υπάρχουν και παιδιά που αγαπάνε την πατρίδα. Γιατί για αυτά τα παιδιά είναι πατρίδα και οικογένεια. Μακάρι και οι πολιτικοί να αγαπούσαν το ίδιο την πατρίδα τους. Και αυτά τα παιδιά να τα φροντίσουν λίγο παραπάνω. Αγάπησα! Αγάπησα! Ένα σκαλιά! Ένα σκαλιά! Που με μάθε! Που με μάθε! Να βραγουδώ! Δεν ανοίγω! Δεν με μάθε! Δεν με μάθε! Δεν πόνεσα! Δεν πόνεσα! Δεν αγάπησα! Δεν αγάπησα! Του Σάικ! Του Σάικ! Του Σάικ! Του Σάικ! Δεν με μάθε! Δεν με μάθε! Ματιάγω! Ματιάγω! Μες στο νερό! Μες στο νερό! Με κολυμπώ! Με κολυμπώ! Σε πατέχω! Σε πατέχω! Και σε στήσω! Και σε στήσω! Σε νόη! Σε νόη! Σε νόη! Σε νόη! Τι που λαλούν! Τι που λαλούν! Καπαναριά! Καπαναριά! Θυμόμαι τι! Θυμόμαι τι!
αυτά! Αγιά σοδιά! Για τη λιτή! Για τη λιτή! Λιτά τυρά! Λιτά κυρά! Που την έλεγαν! Που την έλεγαν! Ελευθεριά! 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 Να έρθει ξανά! Να έρθει ξανά! Αεε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 ε